Καλημέρα. Σήμερα δεν θα μιλήσω για ορχιδέες, θα μιλήσω για τα σαρκοφάγα που έχω εδώ. Αυτά είναι ανώνυμα. Ανώνυμα με την έννοια ότι δεν υπήρχε ταμπελάκι με ονομασία και ξέρουμε τι είναι. Έχουμε και ντροσέρες, έχουμε και τη χιλιάμφουρα. Έχουμε αρκετά φυτά εδώ. Το πιο αστείο είναι ότι αυτό εδώ το σαρκοφάγο με έφαγε κάμπια. Βρέθηκε άλλος κυνηγός. Την κάμπια την έπιασε βέβαια, την έδωσα εδώ στα σαρκοφάγα. Αλλά ορίστε μας, πάντα υπάρχει κάποιος που μπορεί να φάει. Η περιποίηση είναι πολύ απλή, απλώς κρατάμε το χώμα νοπό και έχουμε πολύ δυνατό φως. Βλέπετε ότι ως συνήθως έχουμε πολύ ήλιο, άκρες λίγο άρπαξαν, αλλά δεν πειράζει, έχουμε πολλά νέα φυτά. Και εδώ έχουμε φυτά νέα παντού, παντού. Όπως είπαμε, κρατάμε το χώμα νοπό. Συγκεκριμένο εδώ για τον υπενθέσ σας έχω πει ότι το ψυκάζω και 2-3 φορές την ημέρα, γιατί ξέρετε ότι εμείς έχουμε ζέστη πολύ, από ζέστη πάμε πολύ καλά. Εδώ βγάζουμε καινούρια καλαθάκια. Όπως σας είπα, αυτό τον υπενθέσ έχω φέρει αρχές Ιουνίου από Ολλανδία. Αυτό το φύλλο ήταν τελευταίο, κοιτάξτε πως μεγάλωσε. Είναι 2 φυτά εδώ, το ένα καθυστερεί. Πάντα ένα πιο δυνατό, αλλά εντάξει, άρχισε να βγάζει και αυτό. Βλέπετε, 2 μικρά καινούρια φυτά. Εδώ βγάλαμε καινούρια 3 ή 4 φυτάκια. Και το πιο αστείο, κοιτάξτε τα κολοκυθάκια. Όταν θα ανοίξουν, δεν ξέρω τι μέγιστος θα έχουν, αλλά σίγουρα μικρά. Μικρό μέγιστος. Αλλά είναι αξιοθαύμαστα. Εδώ τι αξίζει να πω, εκτός από, ορίστε, έχουμε και κουνούπια, ότι ψυκάζουμε 2-3 φορές την ημέρα τώρα και το χώμα πάντα να πω, μέχρι και λίγο νερό κρατάμε στη βάση του φυτού. Το ψυκάζουμε νερό φιλτραρισμένο, αυτά εδώ που βλέπετε τα άσπρα ήταν ακόμα από την Ολλανδία. Εδώ δεν υπάρχουν, γιατί είναι πολύ καλό το φίλτρο αυτό. Και το ψυκάζουμε σχεδόν με νερό από πηγάδι. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like. Αν έχετε ερωτήσεις, γραφτείτε στο κανάλι μου, θα απαντήσω ευχαρίστως. Και τι ήθελα να σημειώσω, ότι από ό,τι βλέπετε εδώ, αυτά θα γίνουν παρακλάδια. Όταν θα βγουν παρακλάδια και θα μεγάλωσε λίγο ακόμα, θα το παλαιπωσιάσουμε. Το έχω ξανακάνει, απλώς έκανα λάθος, δεν θα το πω, το χάρισα. Νομίζω ότι εύκολο θα βρω, αλλά δυστυχώς αναγκάστηκα να το φέρω από το εξωτερικό. Αυτά, ευχαριστώ. Γεια σας.